Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Γρηγόρη Τσάλτα. Είναι ομότιμος καθηγητής διεθνούς δικαίου και βεβαίως πρώην πρίτανης του Παντείου Πανεπιστημίου. Καλησπέρα σας, κύριε Τσάλτα, από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Κύριε καθηγητά, τι να περιμένουμε από τις επικείμενες αυριανές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο και με βάση τα όσα προηγήθηκαν και βεβαίως με άξονα τις αναφορές από την οπτική της κάθε πλευράς σε αυτό το παράθυρο συνομιλιών. Είναι κατά πόσον θα αντέξουν απόψε οι ουκρανικές δυνάμεις στην επίθεση της Ρωσίας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως θα φανεί αύριο η αδυναμία της Ρωσίας να εγκαταστήσει το καθεστώς που ήθελε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Επομένως επίσης η διαπραγματευτική ικανότητα της Ουκρανίας φαίνεται να αυξάνει. Τώρα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτό? Εξαρτάται από τις απαιτήσεις βέβαια του επιτεθειμένου, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι ενώ στην αρχή ξεκίνησε με κάποιες περισσότερο θα λέγαμε ρυθμιστικού χαρακτήρα απαιτήσεις τις οποίες είχε, στο να θελήσει να καταλάβει, όπως επιχειρεί αυτές τις δύο μέρες, αυτές και σήμερα, ολόκληρο το Ουκρανικό κράτος. Εδώ υπάρχει σαφέστατη ασφαλώς και το έχουν καταδικάσει όλοι οι πάντες μέχρι στιγμής, σαφέστατη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, διότι καταλήθηκε η εδαφική ακεραιότητα και η ανεξαρτησία μιας χώρας η οποία είναι και ανεξάρτητο κράτος μέλος στον ΟΗΕ, ο οποίος και εγγυάται αυτή την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα. Δεν μπορούμε να συζητάμε επομένως για λύσεις από την πλευρά της Ρωσίας έτσι όπως έχουν εξελιχθεί στη βάση του διεθνούς δικαίου όταν έχουμε εμπόλεμη κατάσταση. Ξέρετε, όταν η ερμηνεία του δικαίου, όταν είμαστε σε καιρό ειρήνης, είναι ξεκάθαρα νομική. Όταν είμαστε σε καιρό πολέμου, δυστυχώς είναι πολιτική. Γι' αυτό και πολλά πράγματα έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα, όπως και τα τελευταία σε σχέση με το κλείσιμο ή όχι των στενών από την πλευρά της Τουρκίας. Είναι ένα ερώτημα το οποίο θα σας το θέσω στη συνέχεια. Ναι. Επομένως, ας ελπίσουμε, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για τίποτα, ότι αύριο τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Η πίεση η οποία δέχεται ο πρόεδρος Πούτιν αυτή τη στιγμή από το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πρώτη φάση, της Δύσης καθ' ολοκληρίαν, αλλά και αν δούμε και τις διαδηλώσεις οι οποίες γίνονται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Άρα μπορούμε να πούμε, κύριε καθηγητά, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι οι προθέσεις και ο σχεδιασμός του Πούτιν σε αυτή τη ρωσική εισβολή δεν του βγήκαν έτσι όπως το είχε υπολογίσει. Δηλαδή αυτό που κάποιοι περίμεναν, ένας ρωσικός περίπατος, δεν το είδαμε να συμβαίνει. Υπάρχει μια στεναρή αντίσταση, υπάρχει μια διεθνής κατακραυγή. Άρα μπορούμε τώρα να κάνουμε έτσι μια εκτίμηση. Είμαστε στην αρχή του τέλους ή στο τέλος της αρχής? Δυστυχώς δεν θα είναι εύκολο να επαναχωρήσει και η Ρωσία ο πρόεδρος Πούτιν. Επομένως δεν νομίζω ότι είμαστε στο τέλος της αρχής, αλλά μάλλον στην αρχή. Μάλλον θα κρατήσει ακόμα περισσότερο καιρό όλη αυτή η υπόθεση. Ας ελπίσουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι το ποθητό αποτέλεσμα, δηλαδή να αποχωρήσει η Ρωσία από τα εδάφη του ανεξάρτητου κράτους που λέγεται Ουκρανία και τα όποια προβλήματα να διευθετηθούν ανάμεσα στις δύο χώρες ή και ευρύτερα θα λέγαμε με το δυτικό χώρο μέσω διαπραγματεύσεων και όχι μόνο μέσω της επίδειξης της πολεμικής ισχύως του καθενός. Μπορούμε να προβλέψουμε αυτή τη στιγμή το θέλω του Πούτιν? Αρχικά, ας πούμε, τις πρώτες ώρες λέγαμε ότι ζητούμενο είναι να κατακτήσει το Κίεβο και άρα να οδηγήσει σε διάλυση της κυβέρνησης. Παραμένει αυτό ο στόχος? Νομίζω ότι παραμένει ο στόχος. Σε κάθε περίπτωση ο αρχικός στόχος είναι ο κυρίαρχος. Δεν θέλω στα πόδια μου δηλαδή οπωσδήποτε δυτικές στρατιωτικές δυνάμεις. Και τα πόδια μου αυτή τη στιγμή είναι η Ουκρανία. Και γι' αυτό μάλιστα προέβη και σε δεύτερο ατόπιμα σε σχέση με το διεθνές δίκαιο την απειλή χρήσης βίας και κατά άλλων κρατών που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η Φιλανδία και η Σουηδία, για παράδειγμα, όπου τις απείλησε ξεκάθαρα σε περίπτωση που κάνοντας χρήση της κυρίαρχης βούλησης του λαού τους να ενταχθούν ή όχι σε μια στρατιωτική συμμαχία όπως είναι το ΝΑΤΟ, αυτό για τον πρόεδρο Πούτιν θα αποτελέσει την αιτία κάποιας σύραξης, θα λέγαμε, εμπόλεμης. Θέλω τώρα να μου σχολιάσετε το εξής. Την ώρα που ακόμη δεν είχε απαντήσει το Κίεβο αν θα προσέλθει ή όχι στο κάλεσμα του Κρεμλίνου για διαπραγματεύσεις, ο ίδιος ο Πούτιν απασφάλισε ουσιαστικά ενεργοποιώντας την πυρηνική απειλή. Αυτό πώς το ερμηνεύουμε?
Κοιτάξτε, η πυρηνική απειλή δεν αφορά αυτή τη στιγμή την Ουκρανία, αφορά το δυτικό κόσμο στο σύνολό του. Mm-hmm. Ότι εγώ θα μπορούσα να, από την πλευρά του Πρόεδρου Πούτιν βέβαια πάντοτε, ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να προβεί σε ακρότητες οι οποίες δεν θα πλήξουν στη συγκεκριμένη περίπτωση το κράτος, το ανεξάρτητο κράτος της Ουκρανίας, αλλά ολόκληρο το δυτικό κόσμο. Εν ολίγη θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε αυτή τη δήλωση ότι απειλεί την διεθνή κοινότητα με ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι μια δήλωση πυροτέχνημα. Ερμηνεύεται έτσι αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Εγώ θα το ερμήνευα ως πυροτέχνημα, αλλά ο στόχος του θα ήταν αυτός. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, όπως λέτε πολύ σωστά, είναι μάλλον πυροτέχνημα, διότι από μια τέτοια ενέργεια δεν πρόκειται να πληγεί ο δυτικός κόσμος. Θα πληγεί πρώτα ο ίδιος ο κύριος Πούτιν και η ίδια η Ρωσία και στη συνέχεια όλοι οι υπόλοιποι ενδεχομένως. Άρα πλέον αυτή τη στιγμή, κύριε καθηγητά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα πυρά του Πούτιν δεν στοχεύουν μόνο τα εδάφη της Ουκρανίας, αλλά την Ευρώπη ολόκληρη και τη Δύση γενικότερα. Ασφαλώς αυτή τη στιγμή δεν μπορούν οι θητικοί να στηρίξουν τα σχέδια Πούτιν, που όπως είπαμε από την αρχή είναι εκείνα που αφορούν στην κατ' αυτόν ασφάλεια των εδαφών της Ρωσίας από την πλευρά της νότιας πλευράς. Δηλαδή τα κράτη τα οποία έχουν άμεσα σύνορα με την Ρωσία δεν θα πρέπει να έχουν και νατοϊκές στρατιωτικές δυνάμεις επάνω. Κάτω από αυτές τις συνθήκες και με αυτή την ανασύνταξη έτσι, δυνάμεων ισχύως, πώς μπορεί να επέλθει μια ισορροπία και μια κανονικότητα ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Ρωσία, προφανώς όχι ορθώνοντας ένα τεράστιο τείχος. Ασφαλώς. Γι' αυτό και μίλησα για την διπλωματική οδό. Είναι η μόνη η οποία θα μπορούσε να φέρει κάποιο εντός εισαγωγικών σε πρώτη φάση υποθητό αποτέλεσμα μέχρι να ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες που θα έχουν και ουσιαστικό πραγματικά αποτέλεσμα στο μέλλον. Η κατάσταση όμως με το να ορθωθεί αυτή τη στιγμή ένα τείχος ανάμεσα στις δύο πλευρές και να αποκλειστεί η οποιαδήποτε επαφή μεταξύ τους, συνομιλίες κτλ. Είναι ό,τι χειρότερο. Σε ό,τι αφορά την πρόθεση της Ουκρανίας να προσφύγει στο δικαστήριο της Χάγης. Και αυτό, κοιτάξτε, δεν είναι τόσο εύκολο αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό σας είπα ότι το διεθνές δίκαιο σε περίπτωση πολέμου ερμηνεύεται πολιτικά και όχι νομικά τόσο εύκολα. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ακούστηκε επίσης να πάμε στο ποινικό δικαστήριο, στο διεθνές ποινικό δικαστήριο, τον πρόεδρο Πούτιν. Αλλά αυτά δεν είναι εύκολα. Είναι εξίσου, θα έλεγα, πυροτεχνήματα από την άλλη πλευρά. Άρα αυτός... Ναι. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ναι, θα έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο πράγματα που περισσότερο έχουν την έννοια της επικοινωνιακής προπαγάνδας από τις δύο πλευρές παρά στην ουσία το οτιδήποτε άλλο. Πόσο μακρά μπορεί να είναι αυτή η περίοδος αναταραχής που έχει ξεκινήσει, κύριε καθηγητά, πόσο μακρύς αυτός ο διπλωματικός δρόμος που περιγράφεται? Θα εξαρτηθεί σε πρώτη φάση από τις συνομιλίες αύριο, κατά πόσον θα γίνει αποδεκτή η παρουσία, η ουσιαστική παρουσία σε αυτές τις συνομιλίες της Ουκρανίας και δεν είναι μια εντός εισαγωγικών υπαναχώρηση απλά και μόνο για να υποθεί ότι κάτι ξεκίνησε σε επίπεδο διαπραγματεύσεων από την πλευρά της Ρωσίας. Και βέβαια κατά πόσον η Ουκρανία έχει να καταθέσει κάποιο σχέδιο για την επίλυση αυτή, η οποία βέβαια θα σέβεται, εντός εισαγωγικών το σέβεται, ανεξάρτητα αν θα το αποδεχθεί ή όχι σε τελευταία ανάλυση, και κάποιες απόψεις και κάποια από τα σχέδια της Ρωσίας. Πάμε τώρα στο ρόλο της Άγκυρας. Ήδη έτσι δώσατε ένα στίγμα μικρό στην έναρξη της συζήτησής μας. Φαίνεται να επιχειρεί να αποκτήσει ένα ρόλο ρυθμιστή σε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση, εργαλειοποιώντας, εγώ την αίσθηση, το κομμάτι των στενών του Βοσπόρου και ερμηνεύοντας κατά τη δική της οπτική το τι σημαίνει η συνθήκη του Μοντρέ. Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο και επειδή παρακολούθησα και το ρεπορτάζ που έκανε και η συνάδελφό σας, είναι ένα πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ. Υπόθηκαν τα πράγματα όπως έπρεπε να υποθούν, δηλαδή προσπαθεί να εργαλειοποιήσει πραγματικά το καθεστώς διέλευσης από τα στενά στη βάση της συνθήκης του Μοντρέ, η οποία, για να μιλήσουμε και λιγάκι έτσι, ιστορικά, αντικατέστησε την αντίστοιχη συνθήκη της Λοζάνης στο σύνολό της και επέτρεψε εκείνη την εποχή τη στρατικοποίηση τελικά των στενών αυτών από την Τουρκία, θέτοντας όμως έναν απαράβατο όρο, την ελευθεροπλοεία από αυτά τα στενά. Υπάρχουν ασφαλώς κάποιες δεσμεύσεις σε σχέση
για τα εμπορικά πλοία. Υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις σε σχέση ασφαλώς με τα στρατιωτικά πλοία, λιγότερες δεσμεύσεις όσον αφορά στις χώρες που βρίσκονται μέσα στην Μαύρη Θάλασσα, μεγαλύτερες δεσμεύσεις για αυτές οι οποίες είναι εκτός Μαύρης Θάλασσας σε σχέση με τη διέλευσή τους από τα στενά αυτά. Σε κάθε περίπτωση όμως το κλείσιμο των στενών δεν είναι θέμα το οποίο αφορά αποκλειστικά και μόνο την Τουρκία, δηλαδή να κλείνει τα στενά όποτε θέλει. Η συνθήκη είναι ξεκάθαρη, της επιτρέπει να απαγορεύσει την διέλευση κατά την κρίση της, εάν η κυβέρνησή της, ουσιαστικά αν ίδια η Τουρκία δηλαδή, πιστεύει ότι η χώρα κινδυνεύει από πόλεμο. Εάν η Τουρκία δεν κινδυνεύσει από πόλεμο, δεν μπορεί να κλείσει τα στενά. Mm-hmm. Αυτό είναι ξεκάθαρο στη βάση της ερμηνείας, αν θέλετε, της συνθήκης. Αλλά η ερμηνεία, όπως είπαμε, είναι νομική πάντοτε σε καιρό ειρήνης, σε καιρό πολέμου, και τη σύραξη όπως είναι αυτή τη στιγμή, τα πράγματα διαφοροποιούνται. Ο δε πρόεδρος Ερντογάν και η Τουρκία ασφαλώς θέλει να παίξει το παιχνίδι για μια φορά ακόμη του καθεστώτος των στενών, διότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι στο 36 φτάσαμε από το 23 με την πίεση της Τουρκίας και στη συνέχεια η πίεση είναι συνεχής, διαρκής, όσον αφορά το καθεστώς αυτό, δηλαδή να... αν είναι δυνατόν αναθεωρηθεί ακόμα με επαχθέστερους όρους, οι οποίοι βέβαια θα υπογράμμιζαν την πλήρη και απόλυτη κυριαρχία επί της συγκεκριμένης περιοχής της Τουρκίας. Να κάνει ό,τι θέλει δηλαδή. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν έχει γίνει αποδεκτό από τη διεθνή κοινότητα. Και μάλιστα θα έλεγα από τη στιγμή που έχουμε τη σύμβαση του Montego Bay του 1982, mm-hmm. όπου για τα στενά που εξυπηρετούν, όπως αναφέρεται, τη διεθνή ναυσιπλοεία, ανάμεσα σε αυτά είναι και τα στενά των Δαρδανελίων και Βοσπόρου, όπου δεν αναφέρονται πουθενά ούτε στη Λοζάνη ούτε στο Μοντρέ ως τουρκικά στενά. Είναι λάθος να χρησιμοποιούμε την έκφραση τουρκικά στενά. Είναι τα στενά. Λοιπόν, που βέβαια η σύμβαση αυτή έχει καθιερώσει πλέον την ελευθεροπλοεία από όλα τα στενά που εξυπηρετούν τη διεθνή ναυσιπλοεία. Αυτό δεν πάει να πει βέβαια ότι αντικαθίσταται το καθεστώς της σύμβασης του Μοντρέ με μια γενικότερη σύμβαση όπως είναι η σύμβαση του Montego Bay. Αλλά επειδή είναι η τάση αυτή, τα κράτη της διεθνούς κοινότητας πίεζαν, ειδικά το 1994 που μπήκε σε ισχύ η σύμβαση του Μοντρέ, την Τουρκία να αναθεωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Αντιθέτως, η Τουρκία όχι δεν αναθεώρησε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά ειδικά το 1998 προσπάθησε να επιβάλλει τον περιβόητο ναυτιλιακό κώδικα, όπως τον έλεγε, κυκλοφορίας για τα στενά, ο οποίος δυστυχώς έγινε αποδεκτός και από τον IMO, δηλαδή τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, παρά τις αντιρρήσεις εκείνη την εποχή και της Ουκρανίας και της Ρωσίας και της Ελλάδας και της Κύπρου, αν θυμάμαι καλά. Πείτε μου κάτι άλλο τώρα, κύριε καθηγητά. Σε ό,τι έχει να κάνει έτσι με το σχεδιασμό του Πούτιν και το γεγονός ότι δημιουργεί ένα τετελεσμένο στην Ουκρανία με εισβολή δια της βίας, επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία και τώρα καλεί βεβαίως σε διάλογο για να μομοποίηση των προθέσεών του. Αυτό πώς μπορεί ή αν μπορεί να ανοίξει τις ορέξεις, αναφορικά έτσι πάντα με την ρητορική της Τουρκίας που συχνά πυκνά είναι ιδιαιτέρως υψηλούς τόνους απέναντί μας, ή αν μπορεί να θωρακίσει τη χώρα μας, αν δηλαδή η Ελλάδα βγαίνει κερδισμένη μέσα από αυτή τη διεθνή συγκυρία διπλωματικά. Σε πρώτη φάση, Πούτιν και Ρωσία δεν είναι Ερντογάν και Τουρκία. Αυτό να τα ξεχωρίζουμε τα πράγματα. Είναι διαφορετική η ισχύ στο διεθνές παιχνίδι του ενός από τον άλλον. Σε δεύτερη φάση, η άποψη από ό,τι φάνηκε από την πλευρά της Ρωσίας ήταν η διαμόρφωση μιας κατάστασης η οποία θα διασφάλιζε την ασφάλεια της χώρας από την πλευρά της νότιας, αν θέλετε, των νοτίων συνόρων της συγκεκριμένης χώρας. Εάν παρακολουθήσει κανένας το παραλήρημα της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια και ειδικά τα 2-3 τελευταία χρόνια, θα έλεγα, είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Εδώ μιλάμε για αναθεώρηση καθεστώτος και υπαναχώρηση στο 19ο αιώνα και εγώ δεν ξέρω πόσο πίσω ακόμα, ώστε να αλλάξει η καθιστική ατάξη γενικότερα και το status quo στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, του Αιγαίου Πελάγους και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Εδώ δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για πράγματα τα οποία συζητούσαμε από το 1973 και ύστερα και αφορούσαν σε διατάξεις του δικαίου της θάλασσας που είχαν σχέση περισσότερο με την οριοθέτηση των διαφόρων ζωνών ευσυνικής δικαιοδοσίας. Γίνεται λόγος για Μαυρή Μαρτάν. Τι θα πει Μαυρή Μαρτάν? Η θαλάσσια, λέει, η γαλάζια πατρίδα. Πατρίδα η γαλάζια, η οποία περιλαμβάνει τα ελληνικά νησιά όλα του Ανατολικού Αιγαίου μέσα. Πώς θα γίνει κάτι τέτοιο? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, η επιβολή του περιβόητου Κάσιους Μπέλι.
το οποίο είναι ό,τι επαχθέστερο και παράνομο κατά το διεθνές δίκαιο. Όπως ονομάσαμε παράνομη την ενέργεια ακόμα και του Πούτιν σε σχέση με την Φιλανδία αυτή τη στιγμή και τη Σουηδία. Η απειλή χρήσης βίας είναι καταδικαστέα από τον ίδιο το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό που δείχνει ότι θέλει η Τουρκία τα δύο τελευταία χρόνια όχι, δεν είναι ρυθμίσεις οι οποίες θα αφορούσαν την ειρηνική συμβίωση σε ένα κοινό γεωγραφικό χώρο ανάμεσα στα κράτη που βρέχονται είτε από το Αιγαίο είτε από την Νοτιοανατολική Μεσόγειο ή από, οπουδήποτε, ή από τη Μαύρη Θάλασσα. Αλλά είναι η κατοχή καινούριων εδαφών. Είτε αυτόν είναι, αυτά τα εδάφη είναι θαλάσσια, είτε είναι χερσαία υπό την έννοια των νησιωτικών, γιατί εδώ έχουμε νησιά, δεν πάει να είναι χερσαίο όμως το έδαφος, είτε είναι ένα αέρια. Άρα σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων θεωρείτε ότι η Ελλάδα είναι στην πλευρά των εκείνων που έχουν να περιμένουν κέρδη? Θα μπορούσα να το πω αυτό, ότι έχει να περιμένει κέρδη η Ελλάδα πραγματικά. Αυτή τη στιγμή η θέση της ήταν ευτυχώς από την αρχή ξεκάθαρη και δεν παραπέει όπως είναι η τουρκική θέση αυτή τη στιγμή που προσπαθεί, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως πολύ σωστά, να πατήσει και σε δύο βάρκες. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται όταν στο βρίσκεται... Στο σωστό σας στρατόπεδο, να το πούμε πολύ απλά. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, νομίζω ότι η θέση της Ελλάδας είναι ξεκάθαρη. Είναι από την πλευρά των συμμάχων της, είτε αυτή είναι από την πλευρά την άλλη του Ατλαντικού, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασφαλώς του στρατιωτικού σχέδιου όλης αυτής της δυτικής φιλίας, η οποία θα λέγαμε εγγυάται, την οποία εγγυάται το ΝΑΤΟ. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.